Περνάμε τώρα στον πυρήνα της λειτουργικής ανάλυσης, που είναι η ποσοτικοποίηση του βαθμού εμπλουτισμού μιας λίστας γονιδίων σε διάφορες βιολογικές κατηγορίες. Είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο να αξιολογούμε ποσοτικά το κατά πόσο τα γονίδια που έχουν προκύψει από μια ανάλυση σχετίζονται με συγκεκριμένες λειτουργίες ή βιολογικά μονοπάτια. Επανερχόμαστε στο αρχικό ερώτημα αυτών των διαλέξεων, που ήταν βασισμένο στο εξής απλό παράδειγμα χιλίων γονιδίων που βρίσκονται υπερεκφρασμένα σε μια παθολογική κατάσταση από ένα σύνολο 20.000 γονιδίων. Το ερώτημα ήταν ποιες λειτουργίες είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης. Θα χρησιμοποιήσουμε σαν δεδομένο τη λίστα αυτών των χιλίων γονιδίων και γνώση από βάσει δεδομένων λειτουργία όπως είναι η Gene Ontology, η CAG κλπ. Αυτό που θέλουμε να εκτιμήσουμε είναι ο βαθμός εμπλουτισμού κάθε λειτουργία στο δείγμα μας και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, το κατά πόσο δηλαδή αυτός ο εμπλουτισμός είναι σημαντικός ή όχι. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα το δούμε με ένα πιο απλό παράδειγμα, μη γονιδιακό. Ας φανταστούμε το εξής παιχνίδι. Έχουμε ένα δοχείο με 100 χρωματιστές χάντρες, οι οποίες είναι χρωματισμένες με διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων, από τις οποίες κάποιος επιλέγει 10. Αφού δούμε τις αρχικές 100 και στη συνέχεια εξετάσουμε τις 10 που επιλέχθηκαν, θα πρέπει να προσπαθήσετε να απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Σε ποιο βαθμό η επιλογή ήταν στοχευμένη, δηλαδή αυτός που επέλεξε τις 10 χάντρες ήθελε να επιλέξει συγκεκριμένους χρωματικούς συνδυασμούς, ή σε ποιο βαθμό αυτή έγινε στην τύχη. Η διαδικασία είναι ανάλογη για κάθε μία από τις κατηγορίες χάντρων, για κάθε μία από τις χρωματικές κατηγορίες. Θα πρέπει να φανταστείτε ότι αυτή η αναλογία ουσιαστικά συνδυάζει, συγκρίνει τους τύπους των χαντρών με τις γονιδιακές λειτουργίες και τις χάντρες με τα γονίδια. Δηλαδή, μπορεί να φανταστεί κανείς ότι κάθε χάντρα είναι ένα γονίδιο, κάθε γονίδιο όμως ανήκει σε περισσότερες από μία λειτουργίες. Μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία λειτουργίες και αυτές είναι τα χρώματα. Οι χάντρες που έχουν επιλεγεί είναι η λίστα των γονιδίων που έχουμε όταν ξεκινάμε να κάνουμε μία λειτουργική ανάλυση. Η πρώτερη γνώση είναι οι σχέσεις χαντρών και χρωμάτων όπως υπάρχουν στο κουτί αρχικά. Ας πάμε να δούμε αυτό το πράγμα με ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε αυτό το κουτί με τις 100 χάντρες και ένα δείγμα το οποίο περιέχει 2 πορτοκαλί, 2 θαλασσιές, 1 κίτρινο πορτοκαλί και 5 πράσινο-κόκκινες και λευκές. Το ερώτημα είναι, θυμίζω, με ποιον τρόπο μπορούμε να αποφασίσουμε ότι κάθε μία από αυτές τις χρωματικές κατηγορίες έχει προκύψει στην τύχη ή όχι. Αν υπάρχει δηλαδή η τάση, αυτός που επέλεξε το δείγμα των 10 χαντρών να προσπαθούσε να αντλήσει συγκεκριμένους χρωματικούς συνδυασμούς από αυτό το κουτί. Ο τρόπος με τον οποίο θα εργαστούμε είναι μια απλή ανάλυση εμπλουτισμού. Δηλαδή θα συγκρίνουμε τον αριθμό των χαντρών που έχουμε από κάθε χρωματικό συνδυασμό με έναν αριθμό χρωματικών συνδυασμών που είναι ο αναμενόμενος, που θα ήταν αυτός που θα περιμέναμε αν κάνουμε την αρχική υπόθεση ότι η επιλογή γινόταν τυχαία. Ας σκεφτούμε λίγο αυτό το πράγμα. Αυτό ονομάζεται αναμενόμενη τιμή. Για τις θαλασσιές χάντρες, ποιος θα ήταν ο αριθμός των θαλασσιών βόλων που θα περίμενε κανείς να βρει στο δείγμα των 10 αν η επιλογή γινόταν στην τύχη? Θα εργαστούμε με τον εξής απλό τρόπο. Θα δούμε πόσες είναι συνολικά οι θαλασσιές χάντρες σε όλο τον πληθυσμό. Αυτό το γνωρίζουμε γιατί είναι αποτέλεσμα της... είναι άμεση απόρρεια της πρώτερης γνώσης που έχουμε. Γνωρίζουμε το κουτί και γνωρίζουμε τους συνδυασμούς μες στο κουτί. Οι θαλασσιές χάντρες στον πληθυσμό είναι μόλις 4. Είναι 4%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία πιθανότητα υποβάθρου 4%, 0,04, να επιλέγεται μία θαλασσιά χάντρα κάθε φορά που διαλέγει κάποιος μία χάντρα μέσα από το κουτί. Εμείς όμως έχουμε πάρει 10 χάντρες στο δείγμα μας. Εδώ είναι που υπησέρχεται αυτή η ποσότητα που είναι το μέγεθος του δείγματος. Πόσες χάντρες από το συνολικό πληθυσμό έχουμε επιλέξει στο δείγμα? Έχουμε επιλέξει 10, που σημαίνει ότι 10 επί την πιθανότητα 4% μας δίνει μια αναμενόμενη τιμή 0,4. Θα περιμέναμε δηλαδή, με καθαρά αριθμητικούς όρους, δεν θα μπορούσε ποτέ να έχουμε δεκαδικό αριθμό εδώ πέρα, αλλά αν κάναμε καθαρά αριθμητικούς υπολογισμούς, θα περιμέναμε, αν η επιλογή των θαλασσιών βόλων γινόταν τυχαία, να έχουμε μόλις 0,4 τέτοιους βόλους σε ένα δείγμα 10 χαντρών από ένα πληθυσμό 100.
Εμείς ωστόσο έχουμε δύο. Αυτή είναι η πραγματική τιμή, την οποία γνωρίζουμε απλά απαριθμώντας τις θαλασσιές χάντρες στο δείγμα μας. Ο εμπλουτισμός τώρα ορίζεται ως το πηλίκο αυτών των δύο τιμών. Το πηλίκο της πραγματικής τιμής προς την αναμενόμενη τιμή. Και σε αυτή την περίπτωση είναι 2 δια 0,4 ίσο με 5. Ο εμπλουτισμός λοιπόν 5 σημαίνει ότι στο δείγμα των 10 χαντρών έχουμε 5 φορές περισσότερες θαλασσιές χάντρες από ό,τι θα περιμέναμε αν η επιλογή γινόταν τυχαία. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι υπήρχε μια αρκετά ισχυρή τάση επιλογής, εμπλουτισμού, ο αγγλικός όρος είναι enrichment ή αλλιώς μπορείτε να το βρείτε ως υπερεκπροσώπηση, over representation, των θαλασσιών χαντρών μέσα στο δείγμα μας. Είναι ταυτόχρονα μια ισχυρή ένδειξη ότι οι θαλασσιές χάντρες για κάποιο λόγο τείνουν να βρίσκονται μέσα στο δείγμα μας με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι θα περιμέναμε τυχαία και άρα η επιλογή τους μάλλον δεν έχει γίνει με τυχαίο τρόπο. Αυτή είναι η ανάλυση εμπλουτισμού. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο για τις θαλασσιές τις χάντρες, αλλά και για τις πορτοκαλί και για όλες τις χάντρες τις οποίες, των οποίων χρωματικούς συνδυασμούς έχουμε στο δείγμα μας. Και με απόλυτη αναλογία αυτό το πράγμα γίνεται στο επίπεδο των γονιδίων και των λειτουργιών. Απ' τη μία πλευρά έχουμε όλα τα γονίδια σε ένα συγκεκριμένο σύστημα και απ' την άλλη έχουμε την πρώτερη γνώση των λειτουργιών. Έχουμε το δείγμα των γονιδίων που προκύπτει από το γενικότερο πληθυσμό και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι αρχικά να αντιστοιχίσουμε λειτουργίες με γονίδια, να χρωματίσουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αυτά τα γονίδια με βάση τις λειτουργίες στις οποίες ανήκουν και στη συνέχεια να εξετάσουμε τον εμπλουτισμό για κάθε μία από τις λειτουργίες στην κατηγοριοποίηση που έχουμε επιλέξει. Αυτή μπορεί να είναι gene ontology, keg κλπ. Επιλέγοντας λοιπόν την οργάνωση των λειτουργιών και συνδυάζοντάς τις με τα γονίδια που έχουμε στο δείγμα μας, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα βαθμό εμπλουτισμού για κάθε λειτουργία. Από τη στιγμή που το έχουμε αυτό, επικεντρωνόμαστε σε εκείνες τις λειτουργίες που έχουν βαθμό εμπλουτισμού πάνω από ένα ή αρκετά πάνω από ένα. Γιατί να θυμίσω εδώ ότι εφόσον ο εμπλουτισμός ορίζεται ως πραγματική προσαναμενόμενη τιμή, η βάση είναι η μονάδα. Όταν ο εμπλουτισμός είναι ίσως με ένα, σημαίνει ότι η πραγματική τιμή και η αναμενόμενη τιμή ταυτίζονται. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία τάση επιλογής της συγκεκριμένης κατηγορίας μέσα στο δείγμα μας. Όταν αυτή η τιμή όμως είναι πάνω από το 1 και σημαντικά μεγαλύτερη από το 1, όπως αυτήν εδώ την περίπτωση, τότε αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ενδιαφέροντα. Έτσι, η λειτουργία α, η λειτουργία ζ, η λειτουργία γ, που έχουν τιμές πάνω από 1, σημαίνει ότι τείνουν να εμφανίζονται μέσα στο δείγμα μας με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι θα περιμέναμε αν η επιλογή γινόταν τυχαία. Αν κανείς είχε διαλέξει στην τύχη κάπα γονίδια από αυτόν εδώ τον πληθυσμό. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να αξιολογήσουμε τώρα πια και ποιοτικά το πείραμά μας, δηλαδή να μιλήσουμε για λειτουργίες και να πούμε ότι αυτές οι συγκεκριμένες λειτουργίες έχουν μεγαλύτερη σημασία. Υπάρχει όμως ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε ακόμα. Και αυτό είναι το βήμα της στατιστικής εκτίμησης αυτών των τιμών. Αυτό θα το δούμε στο αμέσως επόμενο βίντεο.